να είστε καλά. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θέλετε να δείτε και τους υπόλοιπους εμάς τα νησιά. Αυτό είναι τραγικό που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Το ζήσατε με ένα ταξίδι και καταλαβαίνετε τι περνάμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να συμβεί σε προεκλογές εδώ και πά. Ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι θα τα πάτε καλά. Ναι, βλέπετε ρεύμα. Βεβαίως. Μπράβο. Στα νησιά που πήγαμε, πολλοί κάτοικοι μας είπαν ότι αναγκάζονται να πάνε Αθήνα για τα ιατρικά τους θέματα. Σωστό. Και προφανώς, πέρα από τα εισιτήρια, έχουν και ένα πάρα πολύ ακριβό κόστος διανυκτέρευσης. Εγώ είπα λόγω δουλειά μου την άποψή μου για το μεθαπτικό εισόδημα. Νομίζω συμφωνούμε ότι υπάρχει υποστελέχωση μεγάλη στο νοσοκομείο. Σωστά. Και για έναν πληθυσμό που είναι πολύ μικρότερο του πραγματικού πληθυσμού του νησιού. Ακριβώς. Άρα συμφωνούμε σε αυτό. Το κλείσαμε. Το οποίο πάει να πει ότι θα έχουμε και άλλες δυστυχώς δύο νησίδες από το καλοκαίρι να χαθούμε. Ναι. Με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια. Εάν όχι με σίγουρη μαθηματική ακρίβεια. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε φαινόμενα τέτοια πολλά. Τώρα δεν θα κρεβόμαστε την ψώδα δάχτυλό μας και σίγουρα είναι πρόβλημα μεγάλο. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου έχουμε δύο χρόνια που δεν έχουμε παθολόγους. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καρδιολόγος τι είναι αυτός ο οποίος έκλειγε με λοιμούς και παρατήθηκε, σωστά. Ο καρδιολόγος αυτός. Και είναι ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει πίσω. Υπάρχει ένας καρδιολόγος. Πάλι ένας. Εγώ να αναφέρω μόνο ένα πράγμα, ότι έχουν γίνει εννέα, το ξαναλέω, εννέα προκηρύξεις στο βαθμό του διευθυντή, έτσι, ναι, για παθολόγους. Άγρονες. Όλες άγρονες. Φοβερό. Αυτό λέει, δεν δουλεύει το σύστημα. Ναι.